Είναι μια ευχάριστη χαρά για μένα και για τη Δημοτική Αρχή. Ένα εγχείρημα που έχουμε ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2017 έρχεται και ολοκληρώνεται σε όλες τις εκφάσεις με τη συμμετοχή των παιδιών. Βρισκόμαστε εδώ πέρα, γιορτάζουμε την ημέρα ανακύκλωσης, την έχουμε ονομάσει ο μικρός ανακυκλωτής και η ίδια η διεύθυνση έχει ονομάσει το έτος 18 έτος ανακύκλωσης. Έχουμε μαζί μας 1000 παιδιά από 10 σχολεία από όλο το νησί. Έχουμε πάει στα σχολεία, έχουν γίνει επισκέψεις στο ΓΔΑΗ. Η ανακύκλωση προχωράει πλέον σε όλο το νησί με τεράστιες ποσότητες. Σήμερα είναι μια γιορτή για τα παιδιά, το οποίο θα μεταφερθεί και θα μάθουν τους τρόπους που γίνεται η ανακύκλωση και μέσα από το σχολείο, αλλά και στο σπίτι με τις οικογένειές τους. Βλέπουμε ότι ο κόσμος συμμετέχει, οφείλουμε να το στηρίξουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την εκδήλωση και περισσότερο από όλους στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αποδεικνύει μέρα με τη μέρα ότι μπορεί να σταθεί και να στηρίξει περιβαλλοντολογικά και αισθητικά το νησί της Ρόδου. Καθώς θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση, το ΔΟΠΑΡ, τους χορηγούς στο Αρείο Μπάλαν, την Κοινοπραξία Στήριξης ΕΝΑΚΤΕ ΒΑΤ, την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δωδεκανήσου και όλους όσους βοήθησαν για αυτή την εκδήλωση. Πάμε δυνατά, πάμε ακόμα καλύτερα. Να είστε καλά. Αρχίζει η εβδομάδα του περιβάλλοντος και η πρώτη δράση είναι αυτή με την ανακύκλωση. Πραγματικά μια σπουδαία δράση, επιτυχημένη. Του μοιράστηκαν διάφορα δώρα και από το πράσινο, από την εταιρεία της ανακύκλωσης και από τον κύριο Παλαιολόγο, τον αντιδήμαρχό μας, και το πράσινο έχει μοιράσει στα παιδιά περίπου 200-300 φυτά βασιλικών. Νομίζουμε ότι θα τη συνεχίσουμε αυτή τη δράση κάθε χρόνο, γιατί είναι όμορφο να αρχίζει πραγματικά η εβδομάδα του περιβάλλοντος που θα καταλήξει, σε μία εβδομάδα θα τελειώσει αυτό όλο το happening που θα κάνει ο Δήμος, που θα καταλήξει σε μία πραγματικά εκπαίδευση των πολιτών, των παιδιών, το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στο περιβάλλον για να το έχουμε όπως πρέπει να το έχουμε, για να είμαστε από εδώ και πέρα πια πιο προσεκτικοί, να προσέχουμε το κάθε τι που κάνουμε, το κάθε τι που μαζεύουμε, έστω και αυτό αν είναι ένα σκουπιδάκι. Βλέπετε πόσες δράσεις σήμερα έγιναν, πόσα τα παιδιά αυτά τα μικρά έκαναν πράγματα, με πράγματα που εμείς τα πετάμε, παιχνίδια, διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποίησαν. Άρα πραγματικά ήταν μια σπουδαία μέρα σήμερα. Το πιστεύω αυτό που σας λέω, θα συνεχιστεί από το Δήμο της Ρόδου. Ναι, σήμερα είναι η μέρα ανακύκλωσης. Ο Δήμος της Ρόδου, Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διοργάνωσε αυτήν εδώ την δράση σε συνεργασία με το ΔΟΠΑΡ και τη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου. Μια δράση η οποία έχει να κάνει με παιδιά, μαθητές, σχολείων, δημοτικών του Δήμου της Ρόδου ως επιτοπλίστων και κάποια σχολεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή από τα υπόλοιπα χωριά. Εστάλει μια επιστολή της προάλλες από ό,τι γνωρίζω και όσοι δήλωσαν συμμετοχή είναι δίπλα μας εδώ για την ανακύκλωση. Ένα μεγάλο εγχείρημα, πρωτοπορία για το Δήμο της Ρόδου σε σχέση με άλλους δήμους της χώρας. Η μπλε κάδη, η στρογγυλή κάδη ανακύκλωση συσκευασιών. Το μέλλον είναι τα παιδιά και οι μαθητές και η ελπίδα αυτού του τόπου για την αλλαγή που περιμένουμε όλοι είναι τα παιδιά. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι εκείνοι οι οποίοι θα προσφέρουν στο μέλλον και είναι αυτά, είναι οι πολίτες και οι δημότες του αύριο. Ευχαριστούμε την υπηρεσία
καθαριότητας και ανακύκλωσης. Ξανά και τον κύριο Μιχάλη Παλαιολόγου για αυτή τη δράση. Ελπίζουμε να επαναληφθεί ξανά και ξανά και ξανά.